Τον κατάφυτο χώρο του Βοτανικού Κήπου Χανίων επέλεξαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης και ο σύζυγός του Τάιλερ Μακμπεθ για να επισφραγίσουν τους όρκους που έδωσαν κατά την τέλεση του γάμου τους πριν από ένα χρόνο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Αυτή τη φορά την τελετή πλαισίωσαν οι οικογένειες του ζευγαριού και οι 130 καλεσμένοι του που απόλαυσαν ένα γαμήλιο τραπέζι με έντονο κριτικό χρώμα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τα μέτρα ασφαλείας τόσο κατά τη χθεσινή κεντρική γαμήλια εκδήλωση όσο και σε αυτές που προηγήθηκαν σε επιλεγμένους χώρους των Χανίων ήταν δρακόντια, με το ζευγάρι να επιχειρεί να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα της ιδιαίτερης στιγμής της ζωής του. Είναι η ιδιωτική στιγμή, λυπάμαι που σας τελεπορούν, είστε εδώ. Είναι ιδιωτική στιγμή, έχω ζητήσει καμία κάλυψη. Σας παρακαλώ πολύ να το σεβαστείτε. Από την καρδιά μου σας παρακαλώ, να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα αυτής της στιγμής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέλη τηλεοπτικού συνεργείου που επιχείρησαν να βιντεοσκοπήσουν τη χθεσινή τελετή με χρήση ντρόουν προσήχθησαν στην αστυνομική διεύθυνση Χανίων. Χθες η γαμήλια γιορτή ολοκληρώθηκε σε πολυτελή βίλα στην περιοχή του Ακροτηρίου με θέα τον κόλπο της Σούδας και την οροσειρά των Λευκών Ωραίων. Μία ημέρα πριν, φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού παραβρέθηκαν στη δεξίωση που δόθηκε σε κτήμα στο νιό χωριό από Κορώνου με τον πατέρα του Στέφανου Κασελάκη να δίνει δημόσια τις ευχές του στο ζευγάρι. Θα φάω ξύλο, θα φάω να είναι καλά όλοι μας και εκείνοι. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι, για το έργο σας. Οι τετραήμερες εκδηλώσεις για τον γάμο του Στέφανου Κασελάκη με τον Τάιλερ Μακμπεθ άρχισαν το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης με δείπνο σε γνωστό καφέ εστιατόριο του Ενετικού Λιμανιού. Κύριε Κασελάκη. Η αυλαία του γαμήλιου γλεντιού έπεσε σήμερα σε γνωστό beach bar στην Αγία Μαρίνα.